Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Όπως διαβάζουμε λοιπόν στο TV24, ο Ιάσονας μετά τον θάνατο του Μάρκου θέλοντας να σταθεί στο πλευρό της Αλεξάνδρας τη ζητάει να μείνουν και πάλι μαζί παρά το γεγονός του ότι ο γάμος τους έχει τελειώσει οριστικά. «Έλα να μείνουμε μαζί της», λέει ο Ιάσονας, «για να μην είμαστε μόνοι και για να έχουμε μία συντροφιά. Θα είναι πιο εύκολο και για τους δύο», της εξηγεί, και έτσι εκείνη δέχεται. Οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού είναι πολύ καλές και στην αρχή κυλούν όλα ομαλά και ωραία. Ο Ιάσονας κρατάει τον λόγο του και δεν έχει καμία παραπάνω βλέψη όσον αφορά τη σχέση τους. Η Αλεξάνδρα και ο Ιάσονας συγκατοικούν πλέον και όλα δείχνουν να είναι καλά. «Θα είναι πιο εύκολο και για τους δύο», της εξηγεί, και έτσι εκείνη δέχεται. Οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού είναι πολύ καλές και στην αρχή κυλούν όλα ομαλά και ωραία. Ο Ιάσονας κρατάει τον λόγο του και δεν έχει καμία παραπάνω βλέψη όσον αφορά τη σχέση τους. Η Αλεξάνδρα και ο Ιάσονας συγκατοικούν πλέον και όλα δείχνουν να είναι καλά. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.